ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, ακόμα και σε περιπτώσεις οι οποίες έδειχναν ότι ε, οι εργαζόμενοι ε, τελικά δεν θα δικαιωθούν. Με την παρέμβαση στην αποτελεσματική του εργατικού κέντρου βρήκαν λύσεις στα ζητήματά τους. Ακόμη περισσότερα στον καιρό τη νέα κρίση είναι τα προβλήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Με τι καταγγελίε να μην λείπουν και τα εργατικά κέντρα, όπω και εκείνο τη Καλεμάτα, να παρεμβαίνουν όπου είναι δυνατό, όπω σημείωσε από τη μεσυνιακή Πρωτεύουσα ο εκπρόσωπο τύπου τη ΓΕΣΕ, Δημήτρη Καραγεωργόπουλο. Έχουμε δεχθεί δεκάδε καταγγελίε και από την περιοχή, αλλά και γενικότερα από την Ελλάδα, για εργοδοτικέ αυθαιρεσίε. Αυτέ τι περιπτώσει θα συζητήσουμε και θα συντονίσουμε το τον βηματισμό μα, έτσι ώστε να δούμε πώ παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι και το Σώμα Επιθεώρηση Εργασία στην, ε, στην, Ελλάδα έχει μετασχηματιστεί μετά την το ψήφιση του τελευταίου νόμου, έχει δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή, όπου και αυτή αντιμετωπίζει εν τη γενέση τη δομικά προβλήματα, τα οποία εμεί είχαμε επισημάνει ω ΓΕΣΕ ε, πριν την ψήφιση αυτού του νόμου. Ε, οφείλουμε όμω ω συνδικαλιστικό οργανώσει να μην υποστείλουμε τη σημεία του αγώνα, να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε, ε, κινητοποιώντα, αν θέλετε, και τις αρχές εκεί πέρα που βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπόδια γραφειοκρατικά που ενδεχομένως να μην καθιστούν αποτελεσματική την παρέμβαση αυτών των αρχών. Οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνοι, υπάρχουν οι συνδικαστικές οργανώσεις, μπορούν να απευθύνονται εδώ στο εργατικό κέντρο και αναλόγως την ειδικότητα την οποία έχει ο κάθε εργαζόμενος να εγγράφεται στο σωματείο του. Ήδη έχουμε περάσει σε ένα πιο δημιουργικό στάδιο. Φέτος υπάρχει μια Μεγάλη συμμετοχή και σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ στο Εργατικό Κέντρο, όλο και κάποιο σωματείο προβαίνει σε τέτοιε εκδηλώσει.